του πάνελ είναι περιβαλλοντική αειφορία και καινοτομία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε λιγάκι τους όρους και τι σημαίνουν. Τι σημαίνει αειφορία, λοιπόν? Αειφορία σημαίνει να κάνουμε μια δραστηριότητα και να εκμεταλλευόμαστε τους πόρους που μας δίνει το περιβάλλον και η ίδια μας η γη, ο ίδιος ο πλανήτης, αλλά χωρίς να στερούμε τη δυνατότητα σε άλλες δραστηριότητες να αναπτυχθούν εξίσου. Και χωρίς βεβαίως να αποστερούμε και τη συνέχιση αυτής της δραστηριότητας και για το μέλλον. Για το μέλλον. Επίσης, τι σημαίνει καινοτομία, φίλες και φίλοι? Καινοτομία σημαίνει να εισάγουμε κάτι καινούριο, έστω και σε έναν κλάδο ο οποίος είναι δυναμικός, έστω και σε έναν κλάδο ο οποίος είναι ισχυρός από μόνος του, να εισάγουμε κάτι καινούριο, ούτως ώστε αυτός ο κλάδος να γίνει ακόμα πιο ισχυρός και να αποκτήσει επίσης μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική για το μέλλον. Ξεκινούμε λοιπόν με τη συζήτησή μας με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και μέλος βεβαίως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κύριε Κόκαλη, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή συζήτηση μαζί σας λέγοντας μερικά πράγματα για την αξία στην οποία δίνουν στα προϊόντα των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά, ποια είναι η θέση των προϊόντων των ιχθυοκαλλιεργειών στην στρατηγική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα? Καταρχήν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την ερώτηση. Νομίζω ότι η σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Αποστολάκος πριν, οι προοπτικές για την ανάπτυξη της κατανάλωσης, ανάπτυξη της παραγωγής είναι πραγματικά τεράστιες. Και η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένα είδος παραγωγής βιώσιμης τροφής, που μπορεί να γίνει βιώσιμης τροφής, που έχει να κερδίσει πάρα πολλά από τη μεγάλη στροφή προς την πράσινη, που λέγεται πράσινη μετάβαση. Θα έλεγα ότι η επικεφαλίδα όλων αυτών βεβαίως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική από το αγρότημα στο πιάτο, όπου έχουμε για πρώτη φορά την σύνδεση των τροφίμων και με την υγεία του περιβάλλοντος, αλλά και με την υγεία του πληθυσμού, τη δημόσια υγεία. Έχουμε φύγει από την εποχή όπου η κοινή αγροτική πολιτική ήταν ένα εργαλείο που εξασφάλιζε την οικονομική μόνο ασφάλεια των αγροτών και της υπαίθρου. Πλέον βλέπουμε την παραγωγή τροφίμων ως μια απαραίτητη συνθήκη για καλή δημόσια υγεία. Και αυτό φέρνει το Farm to Fork, το οποίο συμπεριλαμβάνει βεβαίως όλα τα φαγητά για πρώτη φορά. Πρέπει να σας πω ότι είμαι και μέλος της Επιτροπής Αλίας και πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, όπου είμαι αναπληρωματικό μέλος, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα από μια υπηρεσία του Κοινοβουλίου για το μέλλον της τροφής, για πώς θα ταΐσουμε τα περισσότερα δισεκατομμύρια ανθρώπους που θα είναι στον πλανήτη με μεγαλύτερη υγεία. Και ήταν μια καταπληκτική έρευνα, η οποία όμως δεν είχε μέσα καθόλου ψάρια. Δηλαδή, μέτραγε πρωτεΐνες, αυτά, καλωρίες, πώς θα έχουμε. Ψάρια μηδέν. Γιατί, λέει, γιατί είναι σε άλλη επιτροπή. Αυτή λοιπόν η ιστορία των σιλών που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους έχει τελειώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Είναι η διάδραση όλων των κλάδων προκειμένου να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά σε μια αειφόρο κατανάλωση. Ειδικότερα για την ιχθυοκαλλιέργεια λοιπόν, η οποία έρχεται μέσα από το Farm to Fork, το αγρότημα στο πιάτο, που απαιτεί και από την αγροτική παραγωγή αλλά και από την ιχθυοκαλλιέργεια τη μείωση των φαρμάκων, τη μείωση των αντιβιωτικών, τη μείωση, γενικότερη μείωση της τοξικότητας της τροφής, και στηρίζει κάθε είδους τροφή η οποία έχει μια, ας το πούμε, μια ταυτότητα, έχει έναν τρόπο παραγωγής, έχει μια γεωγραφική προέλευση, έχει όλα αυτά τα προϊόντα που μάλλον όλα αυτά τα πράγματα που στη χώρα μας τα έχουμε σε αυθονία και μπορούμε να τα αναπτύξουμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα συνδέεται άμεσα και μια σειρά άλλες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την Πράσινη Συμφωνία, όπως η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, που απαιτεί το 30% των εδαφών αλλά και των θαλασσών να είναι προστατευμένα, όπως η φιλοδοξία για μηδενική ρήπανση, το Zero Pollution Ambition, που έχει τεράστια σημασία για τη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι καθαρή για να έχουμε και καλά ψάρια, είτε τα αλλιεύουμε είτε τα καλλιεργούμε. Η στρατηγική βεβαίως για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διότι η Μεσόγειος δυστυχώς για εμάς
είναι το θαλάσσιο σώμα που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλο θαλάσσιο σώμα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι ένα ζήτημα προσαρμογής τι είδους ψάρια θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο μέλλον και με βάση τις προβλέψεις που έχουμε για την αύξηση της θερμοκρασίας. Η προσαρμογή λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα και βεβαίως μπορεί να συμβάλλει και στο mitigation στο καλλιέργεια, αν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε είδη τα οποία κρατάνε διοξείδιο του άνθρακα. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και το για αλλαγή στο χρηματοοικονομικά, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το sustainable finance και ίσως ο ρόλος που. Όπως είπε πάλι ο κύριος Αποστολάκος πολύ ωραία πριν, ότι θα πρέπει να μπούμε σε ένα περιβάλλον που λέγεται ESG στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγεται ταξονομία. Σημαίνει δηλαδή ότι πλέον κάθε οικονομική δραστηριότητα έχει ένα επιστημονικό στόχο βιωσιμότητας, προκειμένου να μπορεί να χαρίσει πράσινη και να μπορεί να μπει σε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την αρχή του μη βλάπτην. Επομένως, είναι ένα ζήτημα η ταξονομία που θα χτυπήσει την ελληνική, πώς θα την εκμεταλλευτεί μάλλον η ελληνική κτηνοκαλλιέργεια, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και κλείνοντας, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιώσιμες κτηνοκαλλιέργειες που δημοσιεύθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες και αντικαθιστά την προηγούμενη του 2013 με πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη αυτού του τομέα με ένα βιώσιμο τρόπο. Για μένα είναι μια πολύ, θα έλεγα, exciting, πολύ, έτσι, πολύ θετική αυτή η επικοινωνία. Δίνει ξεκάθαρες κατευθύνσεις για κάθε χώρα, θέματα που αναφερθήκαμε πάρα πολύ προηγουμένως. Νομίζω όμως ότι, και κατά κλείδι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο έργο που γίνεται από την κυβέρνηση στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κύριε Κοκκάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για τα οποία θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που πλαισιώνουν εσάς στο πάνελ. Είναι ο κύριος Στάδερης δίπλα σας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και βεβαίως ο κύριος Νέγκας από το ΕΛΚΕΘΕ. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό που είπατε με το Green Deal. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ιχθυοκαλλιεργειών με τα ζητήματα της υπεραλίευσης. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ γενικά τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ναι, βέβαια, η υπεραλίευση. Κοιτάξτε να δείτε, η Πράσινη Συμφωνία έχει μια συνολική απάντηση και υπάρχει ήδη αυτό που λέμε Blue Deal, το συζητάμε πάρα πολύ, που αφορά στην διαχείριση των θαλασσών είτε για λόγους προστασίας των οικοσυστημάτων, είτε για λόγους αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, είτε κυρίως και επίσης για λόγους προμήθειας πρωτεΐνης και τροφής και ούτω καθεξής. Επομένως, βεβαίως, το ζήτημα της υπεραλίευσης μας απασχολεί, συνδέεται άμεσα, συνδέεται με την ανάγκη της προστασίας, απόλυτης προστασίας του 30% και έχουμε εδώ και στην Ελλάδα πάρει και μια απόφαση για το 10% μη αλιεύσιμων ζωνών. Ναι, σαφώς προσπαθούμε να δούμε συνολικά πώς θα μπορέσουμε μέσα από την θεοκαλλιέργεια να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο θα παράγουμε τροφή με πιο ασφαλή για το περιβάλλον και υγιή για τον καταναλωτή τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια της συζήτησης. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Αθανάσιο Στάβερη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ένας άνθρωπος της επιστήμης, ένας διδάκτορας στην φυσική υψηλών ενεργειών, αν το λέω σωστά, κύριε Στάβερη. Βεβαίως, κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να γνωρίζει άριστα τα τεχνικά στοιχεία των ιχθυοκαλλιεργειών, αναρωτιέται τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Τώρα, προσωπικά, με την σύντομη κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο, όλα είναι σαφή σε μένα, αλλά παρακαλώ, περιμένουμε την πολύ ενδιαφέρουσα από τοποθέτησή σας, γιατί υπάρχει μια εξαιρετικά καινοτόμος πρωτοβουλία που έχει ληφθεί για να στηρίχθει η παραγωγική δυναμική των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά όχι και μόνο, για να ανασχεθούν οι ανησυχίες που υπάρχουν
για τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την δραστηριότητα αυτή. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από σας, κύριε Βουλευτά. Θα κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής μου πορείας πυρηνική φυσική με την τρέχουσα θέση τηλεπικοινωνίες ακούγεται κάπως δύσκολο να συνδεθεί με το θέμα που έχουμε σήμερα, τις ιχθυοκαλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι οι λέξεις που άκουσα, καινοτομία και φόρος ανάπτυξη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουμε καταλάβει όλοι μας τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον ότι η τεχνολογία, η υψηλή τεχνολογία, είτε αφορά πλατφόρμες, είτε αφορά τη συνδιαλλαγή του κράτους με τον πολίτη, του πολίτη με το κράτος, αλλά και μεταξύ εταιριών, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή μας. Την κοινωνική, την οικονομική, οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, το κομμάτι των ιχθυοκαλλιεργειών και από την μεριά του επαγγελματία, του ιδιοκτήτη κάποιου κομματιού ιχθυοκαλλιεργητή, αλλά και από τη μεριά του πελάτη, του καταναλωτή, είναι ένας τομέας που μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είχε έρθει στο επίπεδο της ψηφιοποίησης, το οποίο θα βελτίωνε κατά πολύ και τον καλλιεργητή, τη θέση του καλλιεργητή, όσον αφορά τα έσοδα, όσον αφορά την ευκολία της εργασίας του, αλλά και τον καταναλωτή, στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει και γιατί πληρώνει αυτό που πληρώνει. Όπως πολύ σωστά άκουσα στο προηγούμενο πάνελ, για το τι θα πρέπει να πληρώνω για το ίδιο ψάρι μια εταιρεία 6 ευρώ, μια άλλη εταιρεία 10 ευρώ, πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα premium προϊόν. Ας τα πάρουμε λοιπόν κομμάτια-κομμάτια. Από ψάρι δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα και πριν, γνωρίζω πάρα πολύ καλά να τα τρώω. Από εκεί και πέρα όμως, ο ιχθυοκαλλιεργητής είναι ο καθήνιν αρμόδιος, είναι ο ειδικός να μας πει και να γνωρίζει πότε η δουλειά του γίνεται σωστά, τι τροφή δίνει, εάν τα νερά είναι καθαρά, την υγεία του αλλιεύματος, όλες αυτές τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν το τέλος της ημέρας και την τιμή του προϊόντος που θα πάει στην αγορά. Μέσα αυτή τη τιμή του προϊόντος προφανώς μπαίνει και η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές κάνουν αυτή την εργασία, παίρνοντας μετρήσεις από το νερό σε συχνότητα καθημερινή, εβδομαδιαία, αναλόγως τι θέλουν να πετύχουν. Ελέγχουν καθημερινά τις τροφές που δίνουν στα ψάρια. Έχουν ειδικούς να ελέγχουν την υγεία του αλλιεύματος, να βλέπουν τη μάζα τους, το μέγεθός τους, έτσι ώστε κάποια στιγμή, όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα πρέπει να τα αλλιεύσουν, να τα μαζέψουν αυτά και να τα διοχετεύσουν στην αγορά. Ενδεχομένως, πολλές από αυτές τις εργασίες που μπορούν να κάνουν οι ιχθυοκαλλιεργητές μπορούν να γίνουν αυτόματα και να γίνουν καλύτερα και σε μεγαλύτερες συχνότητες. Η τεχνολογία για να παίρνουμε μετρήσεις, είτε περιβαλλοντολογικές είναι αυτές, όπως για παράδειγμα θερμοκρασία, υγρασία, καθαρότητα νερού, μέγεθος ψαριού ή είδος και ψαριού ακόμα, υπάρχουν. Και νομίζω η ακαδημαϊκή, το πανεπιστήμιο, μπορεί να μας πει καλύτερα εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εγώ προσωπικά, βγάζοντας το καπέλο του Γενικού Γραμματέα και βάζοντας το προηγούμενο μου καπέλο, μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι που γίνεται. Από εκεί πέρα, όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι στη διάθεση του παραγωγού σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό για τον παραγωγό? Γνωρίζει ανά πάση στιγμή την κατάσταση του προϊόντος του. Σε πραγματικό χρόνο είναι κάτι που συνήθως το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Θέλω να είμαι στην Αθήνα. Η ιχθυοκαλλιέργειά μου είναι στα ανοιχτά του Αιγαίου, σε κάποια περιοχή του Αιγαίου. Θέλω να ξέρω την κατάσταση τώρα και τι συνέβη τις τελευταίες 10 μέρες. Ο ιχθυοκαλλιεργητής μπορεί να το κάνει. Ταυτόχρονα, από στιγμή που αλλιεύσει το προϊόν του και το δώσει σε κατάλληλα ψυγεία να μεταφερθεί στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ, μπορεί όλο αυτό το προϊόν να παρακολουθείτε για τη θερμοκρασία στην οποία φυλάσσεται, για την πορεία που έκανε, για το πώς κατέληξε στο ράφι του σούπερ μάρκετ και όλο αυτό το κομμάτι της διαδικασίας που εμείς οι καταναλωτές δεν το γνωρίζουμε. Στο τέλος της ημέρας και ο καταναλωτής μπορεί να έχει εικόνα για το συγκεκριμένο ψάρι που αγόρασε, τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε, με τι τράφηκε, σε πόσο καθαρά νερά ήταν. Που σημαίνει ότι εγώ, σαν καταναλωτής, αν επιλέξω ένα premium προϊόν, θα το έχω μπροστά μου, θα το βλέπω, θα το γνωρίζω και θα έχω τη δυνατότητα, εάν την έχω, να πληρώσω και παραπάνω για αυτό το premium προϊόν. Φαντάζομαι, κύριε Σταύρη, αυτό θα μπορούσε να γίνει με την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού QR code στη συσκευασία κάποιου προϊόντος. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό? Το να αναγνωρίσει ο καταναλωτής, να δει ο καταναλωτής το κινητό του, για παράδειγμα, στο smartphone,
την ποιότητα του ψαριού, την πορεία του συγκεκριμένου αλλιεύματος, ναι, μπορεί να γίνει με ένα QR code, αλλά το QR code είναι το τέλος της ημέρας. Αυτό όλο προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα συνεργασίας από τον ιχθυοκαλλιεργητή μέχρι και τον άνθρωπο στο σούπερ μάρκετ που θα βάλει το ψάρι στο μπάγο. Το QR code λοιπόν είναι το τελευταίο κομμάτι που θα μπει και είναι η διεπαφή, αν το θέλουμε το API, να το πούμε λίγο πιο τεχνολογικά, του πελάτη με τον ιχθυοκαλλιεργητή. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας και πότε θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι? Σαν Γενική Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων Ταχυδρομείων, δεν μπορώ να σου πω για πρωτοβουλία. Μπορώ να σου πω ότι αυτή είναι η τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα κομμάτι των τεχνολογιών και των υποδόμων που χτίζονται για το κράτος αυτή τη στιγμή είναι για να εξυπηρετήσουν και αυτές τις περιπτώσεις. Π.χ. διαφημίζουμε, και καλώς κάνουμε και διαφημίζουμε, όχι μόνο σαν κράτος αλλά και οι πάροχοι, το 5G. Το οποίο όλοι μας έχουμε δει περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να γίνεται ένα απομακρυσμένο χειρουργείο, να χειρίζονται απομακρυσμένα μηχανήματα. Το ίδιο δίκτυο, ακριβώς το ίδιο δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε καλλιεργητής, ηθιοκαλλιεργητής, μπορεί να ζητήσει μια συγκεκριμένη μελέτη, ήδη να το έχουν κάνει, για να εγκαταστήσει ανιχνευτές IoT, ένα άλλο κομμάτι που πάει και κολλάει στο 5G. Ώστε να καταγράφει όλες τις πληροφορίες στην ηχθυοκαλλιεργειά του, με τη μορφή που θέλει. Εμείς στήσουμε τις υποδομές. Το τι θα τις κάνουν τις υποδομές μετά οι επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη και οι ηχθυοκαλλιεργητές, επαφείται στους ίδιους. Εμείς μπορούμε να δώσουμε ιδέες, μπορούμε να δώσουμε κατευθύνσεις, προφανώς και βοηθάμε. Και το κάνουμε και σε καθημερινή βάση. Και εκεί που βοηθάμε είναι όχι μόνο στο να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί με τους επαγγελματίες τις ιδέες, αλλά να δούμε ενδεχομένως και τι είναι αυτά τα πράγματα που δεν ξέρουν η τεχνολογία μπορεί να τους προσφέρει. Όπως για παράδειγμα, υπάρχει η φοβία της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Υπάρχει η λάθος κατανόηση, η λάθος άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Ενδεχομένως εκεί να έχει παίξει ρόλο και λίγο το Hollywood, αλλά η αλήθεια είναι πολύ μακριά από αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, όπως όλα τα υπόλοιπα, όπως ο υπολογιστής που έχουμε στο σπίτι. Είναι εξελιγμένο εργαλείο που βοηθάει τον επαγγελματία. Μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, οι άνθρωποι, όχι μηχανοί, γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά και εκεί είναι αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε και οι ηθιοκαλλιεργητές είναι μια ομάδα επαγγελματιών που έχει πολλές παραμέτρους να εξετάσει, έχει πολλά πράγματα που θα πρέπει να δει για το σε τι πορεία βρίσκεται η καλλιέργεια. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλου δεδομένων είναι εργαλείο που ταιριάζει και εκεί. Άρα, κλείνοντας και για να αφήσω να συνεχιστεί και η συζήτηση, δίνουμε την τεχνολογία, τη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι με ανιχνευτές θα μπορεί να υπάρξει συλλογή δεδομένων για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, έτσι ώστε και οι ηχθυοκαλλιεργητές μαζί με όλες τις ομάδες επαγγελματιών να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία βεβαίως θα χρησιμεύσει πάρα πολύ στους παραγωγούς, αλλά είναι δεδομένο ότι θα μπορεί να χρησιμεύσει και πάρα πολλούς καταναλωτές. Αλλά ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες πραγματικά έχουν τις δικές τους ανησυχίες για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της δραστηριότητας των ηχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γι' αυτό θα ήθελα ειδικά να ρωτήσω τον επόμενο μιλητή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής στο τμήμα βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ακούσαμε προηγουμένως τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας από τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα. Ήθελα να σας ρωτήσω ωστόσο πράγματα τα οποία αφορούν το μέλλον στην ουσία των ηχθυοκαλλιεργειών. Και μιλάμε για πράγματα τα οποία ουσιαστικά διεργασίες που ουσιαστικά διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση ενδεχομένως και τον εκμηδενισμό των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από την δραστηριότητα αυτή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την συμμετοχή μου εδώ. Θα σας μιλήσω ως καθηγητής οικολογίας, είμαι και αντιπρίτανης έρευνας και γενοτομίας, αλλά και ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Φύσης 2000, άρα προστατευόμενες περιοχές. Και ο τίτλος ομιλίας μου, όπως τον είχα ετοιμάσει, αφορούσε τις πράσινες και τις μπλε υποδομές. Που ουσιαστικά μιλάμε για τη χώρα μας που έχουμε, όπως είπε και ο κύριος Κόκαλης, για 28% χερσαίας έκτασης χώρας
και 20% θαλάσσιας έκτασης χώρας. Που ουσιαστικά σημαίνει ότι όλες αυτές είναι το καλύτερα σχεδιασμένο δίκτυο υποδομών στην Ελλάδα, με 28.000 περιοχές στην Ευρώπη, και ουσιαστικά εκεί εδράζονται όλες οι παροχές, οι ωφέλειες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, προκειμένου να προαχθεί περαιτέρω η ανθρώπινη ευημερία. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα ότι σε αυτές τις περιοχές πάμε να δούμε κατά πόσον οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν να συμβαδίζουν και να υπάρχουν. Προφανέστατα ναι. Υπάρχουν περισσότερες από 1.200 περιοχές στην Ευρώπη, πάνω περίπου από το 5% των προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχουν εγκατεστημένες υδατοκαλλιέργειες, περιλαμβανόμενο βεβαίως και των ιχθυοκαλλιεργειών. Άρα λοιπόν αυτά τα παραδείγματα δείχνουν την αρμονική συνύπαρξη. Και βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε ιχθυοκαλλιέργειες παραδοσιακού τύπου, που σημαίνει αυτό συμβατές προφανέστατα με την προστασία, την διατήρηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών, και άλλες περιπτώσεις όπου λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να γίνουν συμβατές με την προστασία των ειδών και των οικοσυστημάτων. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα δείχνουν πρώτα απ' όλα την παλιότερα που υπήρχε δαιμονοποίηση σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια. Γιατί είναι οι περιοχές στις οποίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι όπου η φύση και ο άνθρωπος συνεργάζονται αρμονικά, τότε μόνο πάμε μπροστά. Επομένως, το πρώτο μήνυμα που θέλω να δώσω σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές, τις μπλε και τις πράσινες υποδομές, που είναι πια όροι, που όμως δεν είναι μόνο όροι κενή περιεχομένου, περιλαμβάνονται, όπως υπόθηκε, και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα πια και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οπότε, λοιπόν, στη χώρα μας, όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό δίκτυο, που από τη μία πλευρά θα γίνονται πολιτικές και στην Ελλάδα. Ναι, μεν τα βάζουμε σε διάφορα στρατηγικά πλαίσια, τα βάζουμε σε διάφορους χωροταξικούς σχεδιασμούς, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή, αν το θέλουμε, η διακυβέρνηση στα διαφορετικά επίπεδα του κράτους, που μιλάμε τώρα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, υπουργεία, κεντρικό κράτος λοιπόν, και σε όλα αυτά βεβαίως δίπλα με τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει λοιπόν η κουλτούρα μιας διακυβέρνησης σε ιεραρχικά επίπεδα. Και υπάρχει μόνο βεβαίως η διοίκηση, η οποία είναι ταξινομημένη, αλλά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διαφορετικά κουτάκια. Αν δεν το επιτύχουμε αυτό, όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και τα οποία υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, ξέρετε. Απλώς χρειάζεται ανοιχτός διάλογος και μέσα από το χωροταξικό σχεδιασμό που επισημάνθηκε πριν ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, μαζί με την περιβαλλοντική αξιολόγηση, γιατί σου βάζει τα θέματα ως εξής. Είναι ένας ανοιχτός δημόσιος διάλογος. Που οι ενδιαφερόμενοι φορείς έρχονται, πρέπει να τοποθετούνται και βεβαίως να μην έχουμε υπόψη μας μόνο τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και τα κοινωνικά και τα αναπτυξιακά. Γιατί και οι πράσινες και μπλε υποδομές είναι και κίνητρο ουσιαστικά, πέρα από ένα εργαλείο με το οποίο βλέπουμε όλες τις διαστάσεις, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, είναι και ένα κίνητρο επενδύσεων. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, σημαίνει ότι με έναν αναπτυσσόμενο διάλογο, αλλά ουσιαστικό διάλογο, ξέρετε, δεν μπορούμε να έχουμε πλευρές αντιπαρατηθόμενες. Αυτό έχει τελειώσει. Η χώρα δεν είναι πια εκεί. Η χώρα είναι στο στάδιο που πρέπει να παίρνουμε τα εργαλεία που μας δίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα μετασχηματίζουμε σε συγκεκριμένα σχέδια εφαρμόσιμα όμως στη χώρα και όχι σχεδιασμοί και χωροταξικοί σχεδιασμοί που καθυστερούν χρόνια, αλλά να τους κάνουμε πράξη τώρα. Γιατί ξέρετε, οι επενδύσεις και τα κίνητρα θέλουν σταθερότητα συνθήκων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το επιτύχουμε μαζί με τους επιστήμονες. Που δίνουν την τεκμηρίωση, την επιχειρηματολογία που χρειάζεται, προκειμένου να πάμε μπροστά και με τις υδατοκαλλιέργειες στις προστατευόμενες περιοχές, που είναι το αναπτυξιακό μας, αν το θέλετε, πλεονέκτημα, γιατί το φυσικό κεφάλαιο της χώρας είναι μοναδικό. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε 28% της χώρας μας που είναι προστατευόμενες, γιατί όπως είπα λίγο πριν και κλείνω εδώ, ουσιαστικά είναι το παράδειγμα στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν ο πολιτισμός, η φύση και η οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί όμως στις τοπικές κοινωνίες, στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, πρέπει να συνομιλήσουν με όλους προκειμένου να καταφέρουμε να πάμε τη χώρα μπροστά. Κύριε καθηγητά, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το οποίο τονίσατε για τη συνύπαρξη των δραστηριοτήτων, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αν βάσει των δεκαετιών της εμπειρίας, επιστημονικής εμπειρίας που υπάρχει πλέον όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, πέραν από την ενδεχόμενη οπτική, το οπτικό αποτύπωμα, θα το έλεγα έτσι, των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον, τι περαιτέρω υπάρχει κάποια
εύλογη ανησυχία στην οποία και οι ίδιοι οι ιχθυοκαλλιεργητές θα πρέπει να ανταποκριθούν με τις δικές τους ενέργειες. Κοιτάξτε, για το κομμάτι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προφανέστατα τώρα πια υπάρχουν τόσα εργαλεία, δηλαδή πια τεχνολογικές λύσεις, και δεν είμαστε στην εποχή πριν από 30 ή 40 χρόνια, που πραγματικά υπήρχαν επιπτώσεις, οι οποίες πολλές φορές και ακόμα και όταν μετρούνταν, ήταν δύσκολο να απορρυπανθούν συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα πια υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν σχεδιασμοί συνολικοί, υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλίες στα μέτρα δράσης. Και νομίζω ότι με πολύ καλή συζήτηση, ξαναλέω, λείπει αυτό. Είναι πολύ βασικό, ξέρετε, ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος. Ναι, μεν λέμε ότι υπάρχει, όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Είναι διάλογος πολλές φορές ανάμεσα σε μέρη τα οποία επιθυμούν ή φαίνεται να συνομιλούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλληλεπιδρούν. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν λύσεις, τεχνολογικές λύσεις. Είμαστε στην εποχή που προβλέπουμε τα πάντα. Ξέρετε, μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στην επόμενη πενταετία σε επίπεδο ενός κλειστού κόλπου, ενός ανοιχτού κόλπου ή του Αιγαίου Πελάγους. Έτσι, προφανέστατα υπάρχουν και οι τρόποι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες επιπτώσεις από μια εξάπλωση μιας μικρής ή μεγαλύτερης ρύπανσης, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτά μπορούν να συνυπάρξουν. Αρκεί να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους με τον οποίο θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά όσον αφορά αυτό το ζήτημα και βεβαίως την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών είναι και η ανάπτυξη επιπλέον καινοτομιών, οι οποίες δεν εστιάζουν μόνο στην ποιότητα των ίδιων των υποδομών, αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων. Και ο κύριος Ιωάννης Νέγκας, ο οποίος είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είναι έτοιμος μάλλον να ξεκινήσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην διασύνδεση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών με τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Και ουσιαστικά μιλάμε για μία μέθοδο η οποία θα μπορέσει να περικόψει σε πολύ σημαντικό βαθμό ένα από τα μεγαλύτερα κόστη των ιχθυοκαλλιεργητών, που είναι βεβαίως οι ιχθυοτροφές. Και βεβαίως ο κύριος Νέγκας, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει ετοιμάσει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους. Θα ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή που με κάλεσε και είμαι στο πάνελ αυτό. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια παραγωγική δραστηριότητα η οποία ίσως και μερικές φορές καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προκλήσεων. Μπορεί αυτές οι προκλήσεις να είναι από το κόστος, τη διαθεσιμότητα, τη μεταφορά των πρώτων υλών για τη διατροφή του, τη διατροφική αξία αυτών των πρώτων υλών, την υγεία, την ευζοία, το τελικό προϊόν, τους καταναλωτές, την κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι ένα μικρό μέρος των θεμάτων που έχει να λύσει καθημερινά. Και νομίζω ότι ένας τέτοιος κλάδος, μια τέτοια διαδικασία, μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα και να είναι βιώσιμη, αν πηγαίνει χέρι με χέρι και με την καινοτομία και την έρευνα. Αυτός είναι και ο ρόλος του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, και ειδικότερα του τομέα υδατοκαλλιεργειών, του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη βιομηχανία, όπου μαζί αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές και προσπαθούν να τις λύσουν. Ο τομέας σε ετήσια βάση περίπου έχει κονδύλια 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται από κοινοτικά ή από εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ο τομέας ασχολείται με όλο το εύρος των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, από την αναπαραγωγή, την διατροφή, το τελικό προϊόν. Εγώ όμως θα μιλήσω για ένα κομμάτι από αυτό. Αφορά ένα πρόγραμμα καινοτομίας ΕΠΑΛΘ με στόχο την βελτίωση της διατροφικής αξίας ενός αγροτικού προϊόντος, των κτηνοτροφικών οσπρίων, τα οποία σήμερα παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες, σαν μια εναλλακτική λύση που θα μειώσει το κόστος των ιχθυοτροφών και φυσικά θα βοηθήσει και θα αναπτύξει και την αγροτική οικονομία. Είναι λίγο πιο τεχνική και ειδική η δικιά μου παρουσίαση, εξού και το PowerPoint presentation.
Ακούμε όλες τις προβλέψεις ότι μέχρι το 2030 περίπου το 65-70% των αλλιευμάτων που θα τρώμε σε παγκόσμιο επίπεδο θα έρχεται από τις υδατοκαλλιέργειες. Και πραγματικά η τάση είναι αυτή. Σήμερα παράγονται 85 εκατομμύρια τόνοι αλλιεύματα σε όλο τον κόσμο και προβλέπουν το 2030 ότι αυτή η ποσότητα θα ανέβει γύρω στα 110 εκατομμύρια τόνοι. Αυτό όμως για να γίνει και για να μην μείνει απλά μια ευχή, πρέπει να παραχθούν επιπλέον 40 εκατομμύρια ιχθυοτροφές. Και πρέπει να παραχθούν με βιώσιμο τρόπο, βιώσιμες πρώτες ύλες, παίρνοντας υπόψη όλες αυτές τις προκλήσεις που ανέφερα και πριν. Ίδια είναι φυσικά και η τάση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Ήδη το πάνω από το 60% των προϊόντων έρχονται από την ιχθυοκαλλιέργεια. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, λοιπόν, όπως λέγαμε, πράγματα που τα είπαμε και προηγουμένως, είναι ένα εξαγωγικό προϊόν. Γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο ετήσιος τζίρος των προϊόντων και είναι δεύτερη, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελστάτ, το 2019 στα προϊόντα τα εξαγωγικά. Στην Ελλάδα περίπου ξοδεύουμε 260 εκατομμύρια τόνους, μέση όρη είναι αυτή, ιχθυοτροφών, με ένα πολύ μεγάλο κόστος για τον κλάδο. Έχουμε 8, αν δεν κάνω λάθος, εργοστάσια, τα οποία παράγουν για την βιομηχανία τη δική μας και καλύπτουν περίπου το 95% των αναγκών. Αυτές όμως οι εταιρείες θέλουν περίπου 200 εκατομμύρια να ξοδεύουν για να εισάγουν τις πρώτες ύλες για να παράξουν τις ιχθυοτροφές αυτές. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι το κόστος της διατροφής σε αυτή τη διαδικασία είναι από 50-70%. Οποιαδήποτε βελτίωση, έστω και μία μικρή βελτίωση του κόστους ή της διαχείρισης της διατροφής μπορεί να σημαίνει αν μία παραγωγική διαδικασία θα είναι βιώσιμη ή όχι. Πολύ γρήγορα, τι πρέπει να κοιτάμε, ποια στοιχεία πρέπει να έχει, τι σκεφτόμαστε όταν κάνουμε σύνθεση μιας ιχθυοτροφής. Πρέπει να είναι διατροφικά ισορροπημένη, τις πρωτεΐνες, βιταμίνες κτλ. Πρέπει να είναι οικονομική, έτσι αλλιώς δεν θα μπορέσει να στηρίξει την τιμή του τελικού προϊόντος. Πρέπει να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που αφορά τη χρήση των ιχθυαλεύρων και προσπαθούμε η παγκόσμια κοινότητα να το αλλάξει, να το μειώσει. Είναι αυτό που λέμε το FIFO, είναι το Fish In, Fish Out, ο λόγος Fish In, Fish Out, δηλαδή πόσα ψάρια παίρνουμε το περιβάλλον για να παράξουμε ένα ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και είμαστε κοντά στο 1, αλλά προσπαθούμε να το μειώσουμε κάτω από το 1. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό που αναλύουμε τώρα, να μπορέσουμε να μειώσουμε σαν τοπική βιομηχανία τις εισαγωγές από τις πρώτες ύλες, όσες τουλάχιστον από αυτές μπορούμε. Φυσικά, υπάρχει μεγάλο κομμάτι που επενδύουμε σαν χρόνο και χρήματα για να περάσουμε σε καινοτόμες πρώτες ύλες. Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, εμείς δουλεύουμε μαζί με τη βιομηχανία στο innovation. Σήμερα υπάρχουν διάφορες προσπάθειες. Πολλές από αυτές στηρίζονται στην βιοτεχνολογία. Είναι η παραγωγή μικροαλγών, η παραγωγή πρωτεΐνης από βακτήρια, από μαγιές, από έντομα, τα εντομάλευρα, τα οποία είναι και πολύ τελευταία, πολύ της μόδας, γίνεται πολλή δουλειά, αλλά και επίσης στην επεξεργασία υπαρχόντων πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, τα οποία προσπαθούμε να τους βελτιώσουμε τη διατροφική τους αξία για να μπουν μέσα σε αυτό το προϊόν. Οπότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα, η προοπτική, να αξιοποιήσουμε τα κτηνοτροφικά όσπρια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, για πολλούς λόγους. Έτσι έχουν ένα πολύ καλό διατροφικό προφίλ. Εκμεταλλεύονται τη ξηρά γη, δεν χρειάζονται πολύ νερό. Ευδοκιμούν σε εδάφη που έχουν χαμηλά θρεπτικά. Οπότε μπορούν οι αγρότες σε περιοχές που είναι ανεκμετάλλευτες να κάνουν τις καλλιέργειές τους εκεί. Είναι προϊόντα που καλλιεργούνται με πολύ χαμηλό κόστος, γιατί είναι πολύ ανθεκτικά στα παράσιτα, δεν χρειάζονται φυτοφάρμακα κτλ. Και επίσης θα μειώσουν την εισαγωγή κυρίως της σόγιας, η οποία έρχεται όλη απ' έξω, είναι όλη γενετικά τροποποιημένη και έχει ένα πολύ υψηλό κόστος. Ένας λόγος που τα όσπρια είναι υποψήφια πρώτη ύλη
Είναι επίσης και ο λόγος ότι η καλλιέργειά της υποστηρίζεται σε ευρωπαϊκή διάσταση, σε κοινή γεωργική πολιτική σε όλες τις χώρες της. Στην Ελλάδα είναι ένας πολύ μικρός αριθμός κτηνοτροφικών οσπρίων. Είναι ο βίκος, το λούπινο, τα μπιζέλια, τα κουκιά. Και περίπου 150 τόνοι είναι όλοι και όλοι που χρησιμοποιούνται για τουλάχιστον αυτοί που είναι δηλωμένοι για τη ζωοτροφή. Έτσι υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο δυναμικό αυτό να αυξηθεί πολύ για το κοινό καλό. Έτσι λοιπόν αυτοί ήταν και οι λόγοι που μπήκαμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θέλω να αναφέρω εδώ ότι συντονίζεται από το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά όμως οι συντελεστές είναι επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και η εταιρεία ΙΣΑΟ, στην οποία θα γίνουν πιλωτικές εκτροφές. Κύριε Νέγκα, ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η μέθοδος και αυτό το είδος της τροφής, της ιχθυοτροφής, έχει και κάποιον αντίκτυπο στην διατροφική αξία των ίδιων των ψαριών. Όπως, αν είναι αυτό κάτι που θα ερευνηθεί ενδεχομένως στην εφαρμογή σας. Ναι, να σας πω, όσον αφορά τη διατροφική αξία, πάντα οι συνθέσεις των τροφών γίνονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να καλύπτουν και τα στοιχεία που το τρόφιμο αυτό έχει σαν ισχυρισμό, σαν διατροφική αξία για τον άνθρωπο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα μπαίνει μέσα στη σύνθεση. Οπότε στις δοκιμές που θα γίνονται, που θα μπουν σε διαφορετικά επίπεδα, πάντα θα αξιολογήσουμε μέχρι και την γεύση μέσα από πειράματα που κάνουμε γευσηγνωσίας. Οπότε η αξιολόγηση γίνεται στην υγεία, την ανάπτυξη του ψαριού, την οικονομικότητα, την εκμετάλλευση της τροφής, αλλά όμως και την καταλληλότητα για τον άνθρωπο. Κύριε Κόκαλη, φαντάζομαι ότι η διατροφική αξία των ίδιων των προϊόντων της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ουσιαστικά το νούμερο ένα όσον αφορά στην προώθηση αυτού του προϊόντος στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας. Ναι, προφανώς, γι' αυτό το κάνουμε. Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική προσανατολισμένη και στην ανθρώπινη υγεία. Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι γι' αυτό κάνουμε την ιχθυοκαλλιέργεια, για να εξασφαλίσουμε υγιή και ασφαλή τροφή για τους καταναλωτές. Θέλετε να με ρωτήσετε να κάνω κάποιο σχόλιο για το... Εγώ θα ήθελα να αξιολογήσετε την πρόταση, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο και το πιο ενδιαφέρον σημείο, και αν θα ήθελα να σας αφήσω με κάτι για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την ασφάλεια τροφίμων και την ριζική μετάλλαξη όλης της οικονομίας που πρέπει να πραγματοποιήσουμε στα επόμενα χρόνια, είναι ότι αυτή θα βασιστεί στην καινοτομία, καινοτομία η οποία θα έχει την ψηφιακή υποστήριξη, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερο και καλύτερο με λιγότερους πόρους, χρησιμοποιώντας λιγότερες πρώτες ύλες, λιγότερους φυσικούς πόρους. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει, ας πούμε, το IoT, η ψηφιακή διαδικασία, μας τη δίνουν οι κανονιστικές διατάξεις που είπε ο κ. Δημοπλούς. Βεβαίως, αυτό που λέει ο κ. Νέγκας, το κρίσιμο σημείο στην ευρωκαλλιέργεια είναι το FIFO, το Fish In, Fish Out. Φτάσαμε να παίρνουμε ένα ψάρι από τη θάλασσα για να το δίνουμε σε άλλα ψάρια να το φάνε, για να φάμε το ίδιο ψάρι. Αυτό δεν είναι ακριβώς μια... Δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι ακριβώς κάτι που... Δηλαδή, θα πρέπει να φτάσουμε στο μισό τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει. Εχθιάλευρα, λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι αλευμένα ψάρια, τα οποία ταΐζουμε σε καλλιεργήσιμα ψάρια. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να υποκαταστήσει αυτή την διατροφή με ψυχανθή, τα οποία είναι και έγκυο βελτιωτικά στην ελληνική γεωργία πάρα πολύ, ειδικά τα λούπινα και αυτά, είναι κρίσιμος. Προφανώς είναι ένα κρίσιμο σημείο και προφανώς προσφέρει σε αυτή την διατροφική διαδικασία. Τα έντομα, επίσης, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τα έντομα. Θυμάμαι που λέτε για την καινοτομία, μία από τις πρώτες startup που είχαμε δει σε ένα κολαπτήριο που είχαμε τότε το 2011 για βιώσιμες και καινοτόμες startup, ήταν στην έννοια της κυκλικής οικονομίας η χρήση των αποβλήτων από σφαγεία, το αίμα δηλαδή, για να ταΐσει μύγες, τις οποίες να ταΐσει τα ψάρια. Δεν περπάτησε, κυρίως για λόγους δεν μπορούσε να βγάλει άδειες ο άνθρωπος, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει ένα μεγάλο... Αλλά εδώ που είστε του χώρου γνωρίζετε ότι βεβαίως ακόμα τα σφαγεία δεν ανακυκλώνουν, φαντάζομαι, τα αίματα και όλα αυτά. Επομένως, είναι τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα. Τώρα υπάρχει πλέον η συντεταγμένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και όλων των κρατών προς αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουμε μία παρέμβαση εδώ, εμείς από κάτω, από το κοινό, ναι, εδώ ναι, είμαστε. Λοιπόν, γιατί έχουμε φυσικά και εταιρείες οι οποίες παράγουν ιχθυοτροφές.
Συγγνώμη, να βοηθήσω λίγο. Ναι, αν πήγα σωστά από τον κύριο Νέγκα, έχουμε στην Ελλάδα 260 εκατομμύρια τόνους τροφών. 260.000 τόνους. 260.000 τόνους για την παραγωγή πόσων τόνων ψαριού τελικά. 120.000. Άρα δηλαδή έχουμε μια διαφορά 140.000 τόνους πρωτεΐνης. Είναι ένας μέσος όρος 2 προς 1 περίπου, 2 κιλά τροφής για 1 κιλό παραγόμενου ψαριού. Να βοηθήσουμε λίγο για να μην γίνει κάποια παρερμηνία σε αυτό που είπατε. Λέγομαι Παπαϊωάννου από την εταιρεία Ήρυδα και παράγουμε ιχθυοτροφές στην Ελλάδα. Είπατε ότι παίρνουμε ένα ψάρι από τη θάλασσα και δημιουργούμε ένα ψάρι στην ιχθυοκαλλιέργεια. Για να μην γίνει κάποια παρερμηνία. Τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια που χρησιμοποιούμε στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως προέρχονται από τις εξής πηγές. Πρώτον, από την άγρια αλιεία, είναι από ιχθυοποθέματα τα οποία ελέγχονται από εθνικές ποσοστώσεις. Είναι απόλυτα αηφόρες οι ποσότητες που επιτρέπεται να αλιευθούν. Είναι σε είδη που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο, γιατί είναι μικρά με πολλά κόκαλα. Άρα δεν θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε εμείς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό χρήσης ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων έρχεται από τα trimmings, υπολείμματα φιλετοποίησης ψαριών. Mm-hmm. Άρα, αλλιεύουμε μία ρέγγα για να φάμε το φιλέτο της ή έναν μπακαλιάρο και τα κεφάλια, οι ουρές και άλλα κομμάτια μη που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο γίνονται ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο. Επίσης, τα δικά μας ψάρια, όλο και περισσότερο, προσφέρονται στον καταναλωτή φιλεταρισμένα. Άρα έχουμε πάρα πολλά υπολείμματα φιλετοποίησης και από τα δικά μας ψάρια, τα οποία όσο αυξάνεται η ιχθυοκαλλιέργεια, τόσο η μεσογειακή, όσο και οι άλλες μορφές ιχθυοκαλλιέργειας, αυξάνονται και αυτά. Επομένως, είναι απόλυτα βιώσιμο και δεν πρέπει να, για να βοηθήσω λίγο αυτό που είπατε, να μείνει στον αέρα το ότι παίρνουμε ένα ψάρι από τη θάλασσα και δίνουμε ένα ψάρι στην ιχθυοκαλλιέργεια. Όχι, αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να μην κάνουμε ακριβώς. Ναι, δηλαδή, είμαστε ήδη πάρα πολύ μπροστά. Και τον bycatch από το ψάρεμα, αυτό που παλιά πετάγαμε τα δίχτυα στη θάλασσα πίσω, πλέον το κάνουμε ιχθυάλευρα. Και τα υπολείμματα του φιλεταρίσματος στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να. Το λεγόμενο παρεμπίπτον αλλιεύμα. Η επιτάχυνση αυτή τη διαδικασία είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας που πουλάνε και για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια που μιλάνε, που πουλάνε τα ψάρια τους σε πολύ μεγάλες αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, είναι πιστοποιημένες με σήματα ποιότητας και αηφορίας. Που ελέγχουν τις τροφές και τις πρώτες ύλες των τροφών και δεν υπερβαίνουμε κάποιους δείκτες που εξασφαλίζουν ότι δεν επιβαρύνουμε τον πλανήτη. Άρα, ήδη η ιχθυοκαλλιέργεια δεν επιβαρύνει αυτή τη στιγμή με τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν αυτές οι εταιρείες και όσο αυξάνεται ο κλάδος, τόσο αυτό βελτιώνεται ακόμα περισσότερο γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε πάρα πολλά υπολείμματα φιλετοποίησης τα οποία αξιοποιούνται. Ναι, εντάξει, ξέρετε, πάντα ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο. Καταλαβαίνω ότι εάν δεν είχατε περιθώρια βελτίωσης, δηλαδή θέλω να πω, αν αυτή τη στιγμή έχετε μια πιστοποίηση που δεν βλάπτεται καθόλου, τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε, γιατί θέλετε να βελτιωθείτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι προχωρούμε σε μια βελτίωση αυτής της συνθήκης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβαση και κύριε Στάβερη, βλέπετε πόσα ζητήματα υπάρχουν και μπορούν ενδεχομένως να φωτιστούν. Με την ψηφιακή θνασιμότητα των προϊόντων. Ψηφιακό δίδυμο θα μπορούσε να έχει. Των ιχθυοκαλλιεργειών. Ενδεχομένως, ακόμα και η τροφή, ο τρόπος παραγωγής, θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι έτσι. Συμφωνώ. Οι ειδικοί εδώ μας είπαν ότι υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη τροφής. Αυτό που θέλω να τονίσω, για οποιαδήποτε διαδικασία μιλάμε, οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής, μπορεί να καταγράφεται είτε από ανθρώπους είτε από μηχανήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, η διαδικασία παρακολούθησης, η διαδικασία κατασκευής, οτιδήποτε και είναι αυτό, είτε μιλάμε για τροφή, για ψάρια, είτε μιλάμε για κατασκευή αυτοκινήτων, έχουμε φτάσει στο επίπεδο που η παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας από μηχανήματα γίνεται σε πολύ καλύτερο βαθμό και πιο γρήγορα. Η απόδοσή της, δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερη. Ανεξάρτητα για το ποια βιομηχανία μιλάμε. Άρα, θεωρώ ότι η ένταξη αυτού τύπου τεχνολογίας και στην παραγωγή τροφής ιχθυοκαλλιεργειών μπορεί να βελτιώσει και την διαδικασία παραγωγής, να γίνει ταχύτερη ενδεχομένως. Η παραγωγή τροφής, αλλά και οι μελετητές που σχεδιάζουν το μέλλον των τροφών, να έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα του προϊόντος, καταγεγραμμένη με δομημένα δεδομένα, και να βλέπουν κατευθείαν
το κομμάτι παραγωγής συγκεκριμένης ποσότητας τροφής, τι impact είχε σε συγκεκριμένη καλλιέργεια ψαριών. Δηλαδή, συνδέοντας τα πάντα, συγκεκριμένη διατροφή με συγκεκριμένη ιχθυοκαλλιέργεια, να έχουν πλέον μια κατανόηση το τι είναι αυτό που φτιάξαμε, πώς επηρέασε την παραγωγή. Άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα με πιθανές βελτιώσεις. Και επαναλαμβάνω πάνω, όλα αυτά με τη συλλογή δεδομένων και από τη δημιουργία νέας τροφής, αλλά και με το αποτέλεσμα που πήρανε, γίνεται μια συσχέτιση μεταξύ των δύο πραγμάτων. Οπότε μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα του ψαριού για να τις βελτιώσουμε στο επόμενο batch παραγωγής ιχθυοτροφών. Και επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εκεί. Είναι μια διαδικασία, η λογική της σε high level είναι μια διαδικασία που να εφαρμοστεί σχεδόν οπουδήποτε. Και για αγροτικά και για κτηνοτροφικά προϊόντα. Λοιπόν, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, ήθελα να κλείσουμε αυτό το πάνελ με μια τελευταία ερώτηση. Με μια σύντομη απάντηση θα ζητήσω από τον καθηγητή μας, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την ιστορία που έχει ο ελληνικός κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας. Ήθελα να ζητήσω την δική του εκτίμηση όσον αφορά το μέλλον. Το 2030, θα ήθελα πραγματικά, κύριε Δημόπουλε, θίξατε αρκετά ζητήματα συνεννόησης, συντονισμού, χωροθέτησης και χωροταξίας των ιχθυοκαλλιεργειών. Αν λύνονταν αύριο με ένα μαγικό τρόπο αυτά τα ζητήματα, πού θα μπορούσαμε να βρεθούμε ως χώρα στο παγκόσμιο πεδίο των ιχθυοκαλλιεργειών μέσα στην επόμενη δεκαετία? Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήμασταν ακόμα καλύτερα από εκεί που είμαστε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ακυρώνουμε το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Αλλά θεωρώ, και για να το ολοκληρώσω, επειδή η δουλειά, αυτό που είχα να πω σήμερα, αφορούσε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ότι τελικά έχουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο. Έχουμε πράσινες υποδομές. Τι χρειάζεται? Κατάρτιση ουσιαστικά των ανθρώπων σε νέες δεξιότητες, προκειμένου να περάσουμε την παραδοσιακή οικονομία στην μπλε και την πράσινη οικονομία. Δεν είναι λόγια κενά αυτά, είναι πραγματικά. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δείτε. Δεύτερον, κίνητρα στις περιοχές που είναι προστατευόμενες για μπλε και πράσινες θέσεις εργασίας. Με κίνητρα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται μόνο λέγοντας ο Δημόπουλος ή ένας υπουργός ή οποιοδήποτε, ναι, θέλουμε κάτι να γίνει στις μπλε και πράσινες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα στρατηγικό πλαίσιο για το οποίο υπάρχουν εργαλεία πια. Υπάρχει περιβαλλοντική δικαιοσύνη, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε πριν για την ασφάλεια των τροφίμων. Όλα αυτά προβλέπονται σε κυκλικές διαδικασίες, αρκεί να καταφέρουμε αυτό που σας είπα πριν, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, όπου όμως δεν θα είναι μόνο επίπεδα που δεν ακούει το ένα το άλλο. Έτσι, χρειάζεται αυτή η συνεκτική στρατηγική που θα περάσει προς τα κάτω και ουσιαστικά θα αποτελέσει μια πρακτική η οποία θα βρει εφαρμογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις σας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Μαρία Ναπηριώτη. Να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι ήσασταν εδώ και μας παρακολουθήσατε και όσοι μας παρακολουθήσαν από το live streaming μέσω του ενικός.gr και του real.gr. Είναι το δεύτερο συνέδριο ιχθυοκαλλιεργειών. Θα σας δούμε στο τρίτο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ελοπή, που και αυτή τη φορά ήταν στο πλευρό μας δημιουργικά και δυναμικά, την Intracat που μας στήριξε, τη Euroins, την ΑΦΣ, όπως επίσης και τον ΟΑΕΠ και τον ΟΚΑΛΑ. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το δεύτερο συνέδριο, είχαμε μια πολύ πιο ομογενοποιημένη παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και μια πρόθεση που εκφράστηκε με σαφήνεια από όλους τους πολιτικούς χώρους, με σαφήνεια σε σχέση με το πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος σε μία, αν θέλετε, πολυεπίπεδη συμβολή, όχι μόνο στην οικονομία, που φυσικά είναι το κυριότερο, αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τελικά, φυσικά, νομίζω ότι όλοι μας, έτσι σαν απλοί άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, θα θέλαμε το 2030 πραγματικά να έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι έτσι όπως περιγράφτηκαν. Να ευχαριστήσω θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το οποίο συνδιοργανώσαμε αυτό το συνέδριο και ελπίζω να συνδιοργανώσουμε και το επόμενο, το 2022. Περιμένουμε τη δική σας συμβολή του κλάδου για να έχουμε ακόμα πιο σαφή ερωτήματα και ακόμα πιο σαφείς απαντήσεις στο επόμενο συνέδριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, η εμπειρία αιώνων και το ιδανικό φυσικό περιβάλλον
συναντούν τις πιο προηγμένες μεθόδους ιχθυοκαλλιέργειας για να παράγουν κάτι μοναδικό. Ψάρια απαράμιλης ποιότητας με εγγυημένη φρεσκάδα, υψηλή διατροφική αξία και εκπληκτική γεύση. Η ελληνική θάλασσα σας κάνει το τραπέζι όπου και αν βρίσκεστε. Ελληνικό ψάρι. Απολαύστε το. Ελληνικό ψάρι. Σχεδιασμός, η υλοποίηση. Οι άνθρωποι, οι ικανότητες, η τεχνογνωσία. Το όραμα, η επιτυχία, η υπερηφάνεια. Εμείς στην Ιδρακάτ πάμε την Ελλάδα ψηλά.